Και βέβαια εμείς ούτε εκείνος ούτε εγώ θέλουμε να μείνει το θέμα ανάμεσα σε αυτά τα κράτη και να προσπαθένα να δημιουργήσει ή να προωθήσει το πρόβλημα στο άλλο, ότι χρειάζονται κοινές πανευρωπαϊκές λύσεις και στα πλαίσια αυτών των κοινών πανευρωπαϊκών λύσεων ενημέρωσα τον συνάδελφό μου τον Πέτρο για τα hot spots που δημιουργούνται στην Ελλάδα, για τις Μυτιλίνες που είναι έτοιμο και τα άλλα τέσσερα που ετοιμάζονται τον Νοέμβριο. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της Frontex αλλά και όλων των άλλων μέσων και δυνατοτήτων που διαθέτουν συνολικά τα ευρωπαϊκά κράτη, πάντα υπό την ευθύνη βέβαια της Ελλάδος και του κυρίαρχου κράτους της χώρας. Με τον Σιγιάρτο συζητήσαμε επίσης την ανάγκη της κατανομής των βαρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάπτυξης αλληλεγγύης, ότι δεν μπορούμε να κουβαλάμε μικρά κράτη και μάλιστα κράτησε την Ελλάδα σε τέτοια κρίση το βάρος των προσφύγων. Πιστεύουμε ότι τέτοια θέματα χρειάζονται νυφαλιότητα, ψυχραιμία και να κοιτάνε μακριά. Αντιλαμβάνονται ότι πρέπει όχι μόνο να τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία αλλά και να οικοδομηθεί μια νέα Συρία ώστε οι πρόσφυγες πολέμου, γιατί για πρόσφυγες πολέμου συζητάμε, να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρία τους. Και επίσης, για άλλη μια φορά, υπογραμμίσαμε τη θέλησή μας και τη συνάντησή μας για ανάπτυξη των οικονομικών μας σχέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συναδελφό μου που βρήκε το χρόνο να κάνουμε αυτή την εντατική συζήτηση, να κουβεντιάσουμε και για τις προοπτικές της ενεργειακής μας συνεργασίας, της συνεργασίας μας στα Βαλκάνια. Πέτρο, είσαι πάντα καλοδεχούμενος στην Αθήνα. Ελπίζω να βρούμε χρόνο και για ακόμα μεγαλύτερες συναντήσεις και έχουμε συμφωνήσει να κουβεντιάσουμε την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες πιο διεξοδικά με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από τα Βαλκάνια. Καλώς ήρθες, αν και φεύγεις γρήγορα, γρήγορα. First of all, I would like to appreciate this possibility. Να εκφράσω την εκτίμησή μου απέναντί σου, Νίκο. Σε ευχαριστώ που μου προσέφερες την ευκαιρία να συνομιλήσω. Είμαστε εν συντομία οι δυο μας να συνομιλήσουμε περί της πιο σοβαρής προκλήσεως που αντιμετώπισε ποτέ από ιδρύσεώς της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα, η μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει είναι η πιο σοβαρή πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε αποτελεσματική λύση, κοινή λύση. Και βεβαίως, αντί να επιτιθέμεθα ο ένας τον άλλον και να επικρίνουμε ένας τον άλλον, είναι πολύ σημαντικό ανταυτού να εξεύρουμε τις κοινέ λύσεις μαζί. Συμφωνούμε απολύτως, εγώ και ο Νίκο. Συμφωνούμε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι μια πολύ σύνθετη πρόκληση. Και καθώς είναι σύνθετη αυτή η πρόκληση, απαιτεί αντιστοίχως μια περίπλοκη λύση. Και θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα όργανα θα πρέπει να φτάσουν σε μια κατάσταση στην οποία θα αναλάβουν δράσεις, δεν θα περιορίζονται μόνο στα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, έχουμε συζητήσει τις δυνητικές λύσεις τόσο πολύ, ωστόσο πραγματικά αποτελεσματική λύση παρά τις συζητήσεις δεν υλοποιήθηκε. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις υπό την έννοια ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται στην ίδια μεταναστευτική οδό. Έχουμε το πέρασμα της Δυτικής Βαλκανικής, βρισκόμαστε και οι δύο εδώ και αυτή τη στιγμή έχουμε τις πιο ενισχυμένες ροές τις μεταναστευτικές. Και θυμάσαι, Νίκο, θυμάμαι και εγώ ότι θέσαμε εκατατάδες φορές σε πολλά διαφορετικά σχήματα και πλαίσια ευρωπαϊκών συναντήσεων και θεσμών το ίδιο ζήτημα. Έχουμε πει μετεπιτάσεως και οι δύο ότι είναι σημαντικό να μην εστιάζουμε μόνο στην οδό τη Μεσογειακή, το πέρασμα της Μεσογείου, γιατί αν εμείνουμε σε αυτό, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει αποτελεσματική λύση αλλού και δεν θα υπάρξει αποτελεσματική ανταπόκριση το σωστό χρόνο, την κατάλληλη χρονική στιγμή αναφορικά με τις προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Με το
αντιμετωπίζαμε, το είχαμε πει και δύο, θα αντιμετωπίζαμε και όντως αντιμετωπίζουμε στη Δυτική Βαλκανική όσον αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα. Το είπαμε και το ξανάπαμε, κανείς δεν μας άκουσε, κανείς δεν μας άκουσε, μα κανείς. Και κανείς εγκαίρως δεν εστίασε σε εκείνη την πρόκληση που τώρα αντιμετωπίζουμε στη Δυτική Βαλκανική. Αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα όργανα είχαν εστιάσει την προσοχή τους νωρίτερα σε αυτή τη μεταναστευτική οδό, ενδεχομένως θα υπήρχε λύση, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Επομένως, περίπλοκη η πρόκληση, περίπλοκη και η λύση. Συμφωνήσαμε επίσης ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες του φαινομένου. Χρειαζόμαστε ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία, χρειαζόμαστε σταθερές δομές στη Λιβύη και θα προσέθετα πολλά ακόμα υπό αυτή την έννοια. Συμφωνήσαμε επίσης ότι πρέπει να προσφέρουμε οικονομική βοήθεια. Όταν λέω να προσφέρουμε, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει οικονομική συνδρομική βοήθεια σε εκείνες τις χώρες της νότιας γειτονίας, οι οποίες φροντίζουν χιλιάδες και εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Γιατί αν η Ορδανία, το Λίβανο, το Ιρακινό Κουρδιστάν και η Τουρκία παραιτηθούν τις προσπαθίες και δεν φροντίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τεράστια πίεση που θα ασκηθεί από τον όγκο των μεταναστών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε 5 εκατομμύρια και 6. Θα είναι αφόρητο αυτό το άχθος ή αν συντόμως θα έρθουν μέσω της Δυτικής Βαλκανικής. Συνεπώς χρειάζεται να προσφέρει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν παράσχει φροντίδα σε εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό είναι ζωτική σημασίας και πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αρκετά στεναρή ούτως ώστε να εξασφαλίσει πως θα εφαρμοστούν και θα τηρηθούν πλήρως οι συμφωνίες επανεισδοχής, διαφορετικά θα είμαστε ανυπεράσπιστοι. Συμφωνήσαμε επίσης ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Μιλούμε για διεθνείς εγκληματίες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο με τρόπο αποτελεσματικό, με τρόπο εναρμονισμένο και με μια προσέγγιση στεναρή για την καταπολέμηση των δικτύων. Και ένα τελευταίο σημείο, νομίζω ότι υπάρχει και ανάγκη για περαιτέρω συζήτηση και διάλογο, όπως είπατε, και φρονώ προσωπικά πως η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει εκ νέου την δυνατότητά της να ελέγχει τα σύνορά της. Γιατί αν δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα είμαστε ανυπεράσπιστοι ως Ένωση στο μέλλον. Και οφείλω να καταστήσω κάτι ιδιαίτερο σαφές εδώ. Όταν αναφερόμαστε στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε ότι τα σύνορα είναι ανυπεράσπιστα, αυτό δεν αποτελεί επίκριση στην Ελλάδα, ούτε επίθεση στην Ελλάδα, καθ' άλλο. Εμείς στην Ουγγαρία καλύπτουμε 520 χιλιόμετρα εξωτερικά, χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς γνωρίζουμε τι τεράστιες προσπάθειες καταβάλλονται για την προάσπιση αυτών των συνάρων. Ξαναλέω, συνόρων 520 χιλιόμετρων. Εσείς εδώ έχετε 4.000 συν τα νησιά. Σύνολο 11.000 χιλιόμετρα και αν όχι περισσότερα, είναι αδύνατο εσείς να τα φροντίσετε, να την περασπιστείτε μόνοι σας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή το κατανοούμε, είμαστε υπέρ της καταβολής περαιτέρω και περισσότερων προσπαθειών προκειμένου να προστατευθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για επίκριση προς την Ελλάδα. Είναι ένα επιχείρημα. Ένα επιχείρημα που προσφέρουμε ή προτείνουμε προς την Ευρώπη, ώστε η Ευρώπη τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι θεσμοί και τα όργανα να ασκήσουν προσπάθειες, να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να τύχουν προστασία στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.